ζωγράφησες εσύ σήμερα εδώ? Ζωγράφησες κάτι για την αγάπη, για τη φιλία, για τη ζωή ή τι ζωγράφησες? Για την αγάπη. Για την αγάπη. Είναι έτσι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις σε όλους? Ναι. Μαζί με ποια δασκάλα το έκανες? Με την κυρία Σέβη. Α, ωραία, με την κυρία Σέβη. Εσένα το όνομά σου? Με λένε Νίκη. Νίκη, εσύ τι ζωγράφησες? Εγώ ζωγράφησα για την αγάπη. Για την αγάπη? Και δεν μου λες, έγραψες και κάτι, κάποιους στίχους? Γιατί κάποιο πουλάκι μου είπε ότι γράψετε κάποιους στίχους. Ποιον ο ποιητή? Το Οδυσσέα Ελίτη. Ναι, και τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο από αυτό που έγραψες? Το νόημα που βγάζει. Το νόημα, πολύ σημαντικό. Εσένα, αγάπη, πώς σε λένε? Με λένε Θωμά. Θωμά. Δεν μου λες, τι γράψεις εσύ? Για την αγάπη. Για ποιο? Για την αγάπη. Για την αγάπη κι εσύ. Δεν μου λες, εσύ ποιους αγαπάς και ποιον θέλεις έτσι να σε αγαπάει στη ζωή? Τη μαμά και τον παπά και τους φίλους σου? Ναι. Ναι. Και πώς φαντάζεσαι τον κόσμο, πιο όμορφο? Ναι. Ναι. Και δεν μου λες, έκανες φίλους μέσα από αυτή τη δράση? Ναι. Ναι, έκανες πολλούς? Αρκετούς, ε? Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Παναγιώτη. Παναγιώτη, με εσύ έκανες φίλους μέσα από αυτό το project? Ναι. Τι ζωγράφησες εσύ, για πες μου? Εγώ ζωγράφησα για την αγάπη. Για την αγάπη και εσύ? Και δεν μου λες, πώς την βλέπεις την αγάπη? Μέσα από τα δικά σου τα ματάκια τι βλέπεις? Τι θέλεις από τον κόσμο? Βλέπω ότι η αγάπη είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και σημαντική στη ζωή. Ναι. Και έχεις κάνει καινούριους φίλους μέσα από το πρόγραμμα Κεντού? Ναι. Ναι, πολλούς φίλους. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος? Δεν ξέρω πολλά όνομα. Εργασία το δεύτερο δημοτικό μαζί με το Κεντού. Ποιο ήταν έτσι το θέμα της έδρας? Μάλιστα, λοιπόν, σήμερα η έκθεση αυτή έγινε με τη συνεργασία του δεύτερου δημοτικού σχολείου με το Κεντού, το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για Παιδιά Πρόσφυγες. Η συνεργασία αυτή προέκυψε από τη συμμετοχή των παιδιών στον 24ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας, όπου τα παιδιά έλαβαν μέρος με τις ζωγραφιές τους, με τα έργα τους. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν. Πόσα παιδιά συμμετείχαν από το δεύτερο δημοτικό? Συμμετείχαν παιδιά μαθητές από τα τμήματα ΣΥΓΜΑΤΑΦ1 και ΣΥΓΜΑΤΑΦ2, Ε1 και Ε2. Και για τη σημερινή έκθεση συμμετείχαν τα τμήματα Β3 και Γ1 μαζί με τις δασκάλες τους, την κυρία Κατερίνα Αρχοντάκη και την κυρία Σέβη Μπίλη. Έχουν κάνει μια ομαδική εργασία τα παιδιά αυτά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που έχουν βραβευτεί. Σημαντικό είναι βέβαια ότι και τα παιδιά έτσι επικεντρώθηκαν πολύ στην έννοια της αγάπης. Αυτό τουλάχιστον μας είπαν και ήταν κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Ακριβώς. Εμείς πραγματικά στηρίζουμε τα παιδιά και στηρίζουμε τέτοιες δράσεις και τα παροτρύνουμε να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε τέτοιους διαγωνισμούς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Ξένια, σήμερα νομίζω ότι είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Μια εκδήλωση αγάπης και μια εκδήλωση πραγματικά συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό να περάσει και στην κοινωνία. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τέτοιες δράσεις ευαισθητοποίησης. Δυστυχώς, λόγω των υγειονομικών μέτρων, ήταν ό,τι πιο δημιουργικό είχαμε να κάνουμε φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το δεύτερο δημοτικό σχολείο της ΚΟ και όλους εσάς, κοινοτικούς φορείς, δημοτικούς, που αυτή τη στιγμή έχουμε μια τέτοια παραχώρηση και μια τέτοια όμορφη δράση μέσα από τα μάτια των παιδιών. Πώς είναι η συνεργασία με τα παιδιά των άλλων σχολείων? Είναι πολύ καλή. Είμαστε πολύ... Δεχόμαστε τη συνεργασία με τα υπόλοιπα σχολεία και ιδιαίτερα όταν υπάρχει η αφορμή για τέτοιες δράσεις εκπαιδευτικές, ευαισθητοποίησης κοινότητας, σίγουρα όλα τα πράγματα είναι πάντα πιο όμορφα. Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλές δραστηριότητες. Έχετε στο προγραμματισμό σας και κάποια ίσως άλλη δράση τώρα μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού ή και με την έναρξη της σχολικής περίοδου? Μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν έχουμε κάτι κατά νου. Σίγουρα κατά το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής περίοδου, σίγουρα θα υπάρχει κάτι το επόμενο. Ποιο είναι το μήνυμα έτσι, που θέλετε να δώσετε μέσα από αυτή τη διήμερη? Το μήνυμα είναι ο τίτλος που δώσουν και τα παιδιά σίγουρα στα εκθέματά τους. Θέλουμε ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά. Αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό ενώνουμε τις φωνές μας όλοι σήμερα εδώ. Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μέλλον. Μέσα από το παρόν τους αρέσει κάποια πράγματα, δεν τους αρέσουν. Παίρνουν το δικό τους μήνυμα, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω, επειδή συμμετείχαμε στη δράση, τι αποκόμισαν τα παιδιά, έτσι, πέρα από το κομμάτι της συνεργασίας που εργάστηκαν, δηλαδή πάνω από 40 παιδιά για τη δημιουργία αυτού του έργου. Το βιώσαμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι ωραίο να διδάσκουμε και να μιλάμε θεωρητικά
για την έννοια της αποδοχής, για την έννοια για το τι γίνεται γύρω μας, τι συμβαίνει. Αλλά όταν το γνωρίζουμε από κοντά, είχαμε και τη χαρά να έχουμε μια επικοινωνία διαδικτυακή με τα παιδιά, μας δείξαν το σχολείο τους, συνειδητοποιήσαμε ότι και αυτά τα παιδιά είναι ακριβώς σαν και εμάς, έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς, χαίρονται με τα ίδια πράγματα, έχουν ένα υπέροχο σχολείο που μας το δείξανε με πολύ περηφάνεια και χαρά. Και κλείσαμε έτσι αυτή την, γνωριστήκαμε, κάναμε μια όμορφη φιλία. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί. Ναι, πραγματικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και κλείσαμε με την υπόσχεση ότι όταν όλο αυτό με το τελειώσει με την πανδημία θα μας δοθεί ευκαιρία να βρεθούμε και από κοντά, ελεύθεροι πια, να δράσουμε ακόμα πιο δημιουργικά και να μάθουμε ακόμα περισσότερο ένας για τον άλλον. Κύριε Ξένια, να σας ρωτήσω, το δεύτερο δημοτικό ήταν 40 παιδιά από το Κεντού, πόσα παιδιά? 15 παιδιά συμμετείχαν από το Κεντού. Σύνολο, δηλαδή 55 παιδιά σύνολο περίπου. 40 παιδιά ήταν που κάναν το έργο, ήταν πολύ περισσότερα, γιατί συμμετείχαν και με τα έργα μέσα. Τα παιδιά δημιούργησαν κάτι έτσι για την έκθεση, για το καλωσόρισμα. Πιο διαδραστικό. Παιδιά δηλαδή περίπου από το δεύτερο δημοτικό συμμετείχαν, συνόλη δράση. Πρέπει να ήταν 100 παιδιά, πρέπει να ήταν αρκετά. Συμμετοχή, τα παιδιά. Είχαν μεγάλη συμμετοχή. Να είναι κάτι που θεωρούμε ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αξίζει και έχουμε πολλά να αποκομίσουμε από αυτά. Πώς είναι και η συνεργασία έτσι μεταξύ των εκπαιδευτικών, τόσο της πρωτοβάθμιας αλλά και. Εκτός από τη συνεργασία των παιδιών, που είναι κάτι πραγματικά μαγικό και πρέπει να συμβαίνει, γιατί πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν το ένα το άλλο, είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς, σαν εκπαιδευτικούς, να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Μαθαίνουμε κι εμείς εκπαιδευτικοί και μέσα από τα παιδιά και ο ένας μέσα από τον άλλον. Οπότε, για μένα προσωπικά, που έχω τρέξει τη δράση από την αρχή μαζί με τους συναδέλφους, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ανταλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα μεταξύ μας. Και η έκθεση μέχρι πότε θα είναι και τι ώρες θα είναι ανοιχτή για να περάσει ο κόσμος έτσι να δει τα έργα? Ωραία, η έκθεση είναι σήμερα 7 με 9 και αύριο Σάββατο πάλι 7 με 9. Οπότε έχουμε ένα διήμερο για να απολαύσουμε αυτά που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε εσείς στα παιδιά αλλά και στις οικογένειες? Τα παιδιά το έχουν δώσει μόνα τους το μήνυμα μέσα από τα έργα τους. Το γράφει σε όλα τα έργα. Θέλουμε ένα ασφαλές μέρος για όλα τα παιδιά, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ελπίδα. Το γράφει και η αφίσα της έκθεσης. Κύριε Γαμπρέλη, πόσο σημαντικό είναι το σχολείο να έχετε σε επαφή με τα παιδιά του Κεντού και να περνούν μέσα από αυτή τη συνεργασία όμορφα κοινωνικά μηνύματα? Οι συνεργασίες πάντα είναι θετικό, έχουν θετικό πρόσημο για όσους συνεργάζονται. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το σχολείο γενικά πρέπει να κινείται στα όρια που του βάζει η νομοθεσία του κράτους και οι διεθνείς συμβάσεις που το κράτος το ίδιο έχει υπογράψει. Πρέπει επίσης να συμμετέχει ή να δημιουργεί δράσεις που να προάγουν τον πολιτισμό, τον ιδιαίτερο του τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα λειτουργούμε γενικά, γι' αυτό και αποδεχτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση συνεργασίας από το Κεντού και όπως είμαστε ανοιχτοί και με κάθε φορέα ο οποίος έχει κάτι να κάνει που προάγει αυτά που μόλις είπα προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία ήταν εξαιρετικά επικοδομητική, ήταν ευχάριστη, ήταν έως συγκινητική και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε τόσο λίγο έστω, αλλά στην πράξη, μια αλήθεια που λέει ότι τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορεί να μένουν μόνο γράμματα στις συμβάσεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται καθημερινή πρακτική. Και εμείς ως αυριανή κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να κατανοήσουμε, να εμπεδώσουμε ότι αυτό που τώρα ονομάζονται πρόσφυγες, κάποια στιγμή πρέπει να είναι συμπολίτες μας με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Κεντού, ποια είναι τα μηνύματα έτσι που παίρνουν σήμερα? Τρομερά σημαντικό πιστεύω. Και μόνο που προσωπικά από τα δικά μου τα παιδιά, η θέληση που είχαν να θέλουν να βοηθήσουν σε όλο αυτό και να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν, μόνο και μόνο από αυτό πραγματικά και εμένα με ικανοποιεί πολύ και μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό και που το καταφέρανε, πραγματικά είναι υπέροχο. Πώς σε λένε εσέ? Μοξέν. Εσύ, δεν μου λες, πες μου λίγο για αυτή την έτσι όμορφη εμπειρία. Έκανες φίλους μέσα από τα συνεργασία σου με τα παιδιά του Δευτέρου Δημοτικού? Είχες φίλους? Ναι. Έχω φίλα, ναι. Ναι. Και τι ζωγράφισε σήμερα εδώ στο σχολείο? Γράφω. Τι θέλεις από τη ζωή, τι θέλεις? Αντωνιό Τσίμεχα είτε. Αγάπη. Και του, όχι, σχολείο. Και σχολείο θέλεις, α, το είσαι απόλυτος, θες σχολείο? Σχολείο. Μπράβο, εσένα πώς σε λένε? Με λένε Φουρντούς. Και εσύ, αγάπη μου, τι θέλεις από τη ζωή, τι θέλεις?
Θέλω αγάπη, θέλω και σχολεία, έτσι. Και θέλεις και φίλους, έκανες φίλους μέσα από τη συνεργασία. Ναι.